Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο δίκτυο τηλεόραση. Μεγάλη Δευτέρα σήμερα, 29 Απριλίου, να έχουμε μια καλή μεγάλη εβδομάδα. Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τα Βάγια και η Κυριακή που τρώνε τα ψάρια και πέρασε. Τώρα βαδίζουμε προς το Πάσχα, προς τις Άγιες Μέρες του Πάσχα. Το Σάββατο που μας πέρασε δόθηκε σε προτεραιότητα, σε κυκλοφορία, η περιαστική οδός των Σερών μετά από 3 εβδομάδες σχεδόν εργασιών για την ασφαλτόστρωση. Οπότε ο κόμβος από το αυτοκινητοδρόμιο μέχρι και το Λευκό να είναι και πάλι στη διάθεσή μας για κυκλοφορία. Να περάσουμε να δούμε τι δήλωσε για το θέμα ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο κύριος Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Βεβαίως και δόθηκε το Σάββατο, όπως είπαμε, στις 11.30 ώρα έγινε η ρύθμιση και δόθηκε πραγματικά ένα πολύ καλό κομμάτι δρόμου που είναι αρκετά μεγάλο, είναι 4,6 χιλιόμετρα. Έγινε και η παρέμβαση στον κόμβο του Λευκώνα. Όπως ξέρετε, τα σύνορα, μάλλον τα όρια ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Σερών είναι από τον κόμβο του Λευκώνα, από εκεί και πέρα μέσα. Από τον κόμβο του Λευκώνα μέχρι το νοσοκομείο εσωτερικά είναι ο Δήμος Σερών και εξωτερικά είμαστε εμείς. Υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των φορέων και θα συνεχίσουμε όσον αφορά το να ολοκληρωθεί ολόκληρος αυτός ο δρόμος. Δηλαδή, κάναμε τη μεριά του νοσοκομείου κόμβο Νεοχωρίου και κάναμε τον κόμβο Λευκώνα αυτοκινητοδρόμιο. Αυτά ήταν τα δύσκολα κομμάτια και τα μεγαλύτερα και δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση. Έγινε εξαιρετικός ο δρόμος και καλό τους Σεραίους να τον απολαύσουν. Και το επόμενο διάστημα, δηλαδή μετά τις γιορτές, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε και τα υπόλοιπα κομμάτια. Αυτό λοιπόν όσον αφορά την περιαστική οδό των Σερών, σύγχρονες προδιαγραφές, ένας πολύ ωραίος δρόμος πλέον. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα που συνεχίζει να απασχολεί επαγγελματίες και δημοτική αρχή, είναι αυτό των τραπεζοκαθισμάτων, που συνεχίζει να προκαλεί έτσι αναστάτωση, γιατί άρχισε και η επιβολή των προστήμων, όπως ανέφερε η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μετλιάγκα. Για να περάσουμε να δούμε το ρεπορτάζ. Θεωρώ ότι δεν είναι τόσο εύκολο, δεν άλλαξε κάτι δραστικά. Εκείνο που έχουμε αρχίσει είναι μετά τις προειδοποιήσεις και μετά την αναμονή κάποιων ημερών έχουν αρχίσει να μπαίνουν τα σχετικά πρόστιμα. Ίδια παραμένει η κατάσταση σε όλη την πόλη των Σερών σε σχέση με την εμφάνιση των τραπεζοκαθισμάτων, όχι μόνο στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, αλλά και στις υπόλοιπες οδούς της πόλης. Τι κι αν η κανονιστική απαγορεύει τραπεζοκαθίσματα στον πεζόδρομο της Καραμανλή. Τι κι αν η νομοθεσία υπάρχει σε σχέση με τον αριθμό τους, οι επαγγελματίες δεν συνετίζονται, με τη Δημοτική Αρχή να αναγκάζεται, όπως δήλωσε η Δήμαρχος, να ξεκινήσει την επιβολή προστήμων. Αυτό μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα. Βέβαια, να πω ότι οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, ο Δήμος Σερών, για να φτάσει στο σημείο να σηκώσει, ας το πω, τραπεζοκαθίσματα, με τη συνέργεια της αστυνομίας, πρέπει να γίνουν οι ενστάσεις, πρέπει να γίνουν 3 πρόστιμα κτλ. Εδώ να πω ότι γίνεται μια προσπάθεια συνεννόησης καταρχήν με τους επαγγελματίες, οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι έχουν τις ανάγκες τους, αλλά παρόλα αυτά ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους τους δημότες και πρέπει να υπάρχει μια αλληλογισμένη χρήση χωρίς να εμποδίζεται κανένας. Ναι, είναι ένα δύσκολο θέμα που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν. Το πρόβλημα φαίνεται πως είναι για δυνατούς λίτες. Γι' αυτό και μετά τον τέος δήμαρχο Πέτρο Αγγελίδη που έβαλε τέλος στην ασυδοσία, η εικόνα της πόλης άλλαξε. Σε αυτό φταίει ο κορονοϊός που έδωσε το δικαίωμα στους επαγγελματίες να βγάλουν τραπεζοκαθίσματα στο πεζοδρόμιο πολύ περισσότερα από ό,τι δικαιούνταν στην αρχή και όσα έλεγε η άδειά τους. Και από τότε, αν και ο νόμος δεν τους δίνει πια το δικαίωμα αυτό, τα τραπεζοκαθίσματα δεν επέστρεψαν ποτέ στην θέση τους. Τι θα τους βοηθούσε? Η αλλαγή κανονιστικής. Την αλλαγή κανονιστικής για όλη την πόλη είχε υποσχεθεί η Δημοτική Αρχή του Αλέξανδρου Χρυσάφη, η οποία ξεκίνησε τις διαδικασίες το τελευταίο εξάμηνο της θητείας της, χάνοντας ουσιαστικά το τρένο. Σήμερα η Δήμαρχος απαντά πως για την δική της Δημοτική Αρχή η αλλαγή κανονιστικής δεν υπάρχει στα άμεσα σχέδια. Η ίδια όμως διευκρίνησε πως ζήτησε ήδη τις θέσεις και τις προτάσεις των εμπλεκομένων. Δεν παρέλειψε δε να αναφέρει πως η αλλαγή κανονιστικής είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα πάρει και πολλά χρόνια για να αλλάξει. Πάρα πολύ δύσκολο θέμα και πραγματικά έχουν γίνει διάφορες συζητήσεις για το αν και κατά πόσο θα μπορούσε να αλλάξει η κανονιστική.
Να σας πω την αλήθεια, οι κανονιστικές δεν αλλάζουν τόσο εύκολα. Αλλάζουν μετά από ευρείες σκέψεις και διαβουλεύσεις και γνωματεύσεις όλων των τοπικών φορέων. Εγώ έχω ζητήσει τις απόψεις ολονών και, και των εμπόρων και των επαγγελματιών της εστίασης και των καφέ. Καταλαβαίνω ότι μπορεί πάντοτε οι κανονιστικές γίνονται σε εποχές, αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι χρήσεις και πολλές φορές υπάρχουν και αδικίες, ας το πω, στις κανονιστικές ή πράγματα που κάποτε φάνταζαν λογικά και τώρα δεν είναι. Αλλά να σας πω με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ας το πω, κάποιο σχέδιο άμεσης αλλαγής στις κανονιστικές. Ο πεζόδρομος της Καραμαλής, σύμφωνα με τους καταστηματάρχες, είναι μεγάλος και τα τραπεζοκαθίσματα δεν εμποδίζουν τους περαστικούς. Το πρόβλημα, λένε οι ίδιοι, είναι σε άλλα σημεία της πόλης, πιο στενά, που δεν μπορεί όχι να περάσει πυροσβεστικό και ασθενοφόρο όπως κανονικά θα έπρεπε, αλλά ούτε μητέρα με καρότσι. Η δήμαρχος, ερωτώμενη τι κάνουν για τα σημεία αυτά, απάντησε πως έλεγχοι γίνονται, αλλά η δημοτική αστυνομία έχει μόλις 5 άτομα. Ναι, γίνονται. Εκεί τι κάνει ο Ποτιέ? Γίνονται έλεγχοι παντού. Βέβαια δεν είναι μόνο της δημοτικής αρχής, είναι και θέμα της αστυνομίας η έλεγχη. Έτσι. Και εκεί, γι' αυτό ήταν εκεί πάρον και ο αστυνομικός διευθυντής όταν κάναμε την συνάντηση. Να πούμε ότι η δημοτική αστυνομία έχει 5 υπαλλήλους αυτή τη στιγμή. Όχι, έλεγχοι γίνονται παντού. Και πρόστιμα έχουν ξεκινήσει να μπαίνουν παντού. Τραπεζοκαθίσματα, θα παραμείνουμε στο Δήμο των Σερών και σε ένα άλλο θέμα που μέσα από τα social media, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα έγινε viral, δηλαδή αστραπιέ μεταδόθηκε ως είδηση και πρόκειται για ένα βίντεο που κατέγραψε ένα συμβατικό απορριμματοφόρο, ένα απορριμματοφόρο δηλαδή για σύμμικτα απορρίμματα, να κάνει αποκομιδή σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Ξεκίνησε όπως ήταν φυσικό η συζήτηση και κρίμα για όλους εμάς που κάνουμε ανακύκλωση και πλένουμε όλα αυτά τα ταπεράκια, τα τενεκεδάκια για να μπουν καθαρά στον κάδο της ανακύκλωσης. Πραγματικά είναι κρίμα να καταλήγουν μαζί με τα υπόλοιπα απορρίμματα. Έτσι ξεκίνησε η συζήτηση, προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, ξέφυγε και από τα όρια των Σερών. Ωστόσο, ο Δήμος έχει απάντηση για το θέμα, για το γεγονός αυτό. Η αρμόδια αντιδήμαρχος, η κυρία Άννα Ιορδανίδου, μίλησε και για να ακούσουμε τι εξήγηση έδωσε. Συνήθως η θύλα αντιδράσεων έρχεται από τους πολίτες οι οποίοι είναι συνειδητοί και πετάνε στην ανακύκλωση ανακυκλώσιμα υλικά. Δυστυχώς είμαστε σε πολύ καλό δρόμο με την ανακύκλωση, αλλά όχι στο 100% που θα έπρεπε να είμαστε σαν Δήμο Σερών. Μέσα στον κάδο ανακύκλωση βρέθηκαν σύμμικτα σκουπίδια, απορρίμματα. Επομένως αυτός ο κάδος δεν μπορεί να πάει στην ανακύκλωση γιατί το κόστος είναι διπλό. Κατόπιν εντολής επόπτη μαζεύτηκε και ο μπλε κάδος μαζί με τον πράσινο. Οπότε να πούμε λίγο στον κόσμο ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Όταν διαπιστώνεται ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, επειδή ένα απόρριμμα πέσει μέσα σε ένα κάδο ανακύκλωσης, λερώνει και τα υπόλοιπα. Λερώνει τα υπόλοιπα και σας ξαναλέω ότι το κόστος είναι διπλάσιο, γιατί φεύγει σαν ανακύκλωση, ενώ είναι κάδος, ναι, ενώ είναι απορρίμματα. Αυτό συμβαίνει, το έχετε παρατηρήσει σε συγκεκριμένους κάδους, δηλαδή για να ψάξετε να δείτε τι γίνεται, είναι σε διαφορετικά. Αρκετά συχνά. Και σε διαφορετικούς. Θεωρώ ότι οι πολίτες, γιατί γεμίζουν κάποιοι πράσινοι κάδοι, πετάνε μετά τα σκουπίδια τους ίσως στην ανακύκλωση. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι θα πρέπει να ενημερωνόμαστε για την ανακύκλωση, το πώς πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση. Δεν πετάμε σακούλες πλαστικές στην ανακύκλωση, δηλαδή κάποιοι θεωρούν ότι θα τα βάλουν στη σακούλα και θα τα πετάξουν στην ανακύκλωση. Δεν γίνεται έτσι η ανακύκλωση. Η ανακύκλωση γίνεται με καθαρές και νέες συσκευασίες, τις οποίες τις πετάμε χωρίς σακούλα στον κάδο της ανακύκλωσης. Και πάλι για οποιοδήποτε πληροφορία, το 2321-036-170 είναι στη διάθεση του πολίτη να ενημερώνει για τις απορίες που έχουν. Ξέρει ο κόσμος ότι πρέπει να καθαρίζει τις συσκευαστίες του, ότι μία κονσέρβα δεν μπορούμε να την πετάξουμε έτσι μέσα στην ανακύκλωση, πρέπει να την πλύνουμε. Δηλαδή είναι κάποιες βασικές οδηγίες που πολλοί από εμάς μπορούν να τις ακολουθούμε, κάποιοι άλλοι όμως όχι, με αποτέλεσμα όλη η ανακύκλωση να πάει
Κοιτάξτε, κάποιοι γνωρίζουν, κάποιοι δεν γνωρίζουν. Γι' αυτό είμαστε και εδώ για να λύσουμε απορίες. Θα βγει, θεωρώ και σύντομα, σχετικό ίσως με ένα σχετικό έγγραφο για ενημέρωση των πολιτών, για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Σας ενόχλησαν και εσάς σε σχέση με το βίντεο, τι γίνεται και ψάξατε να δείτε λιγάκι τι συνέβη? Από την πρώτη στιγμή και εννοείται ότι ενημερώθηκα από την υπηρεσία για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή είμαστε μαζί και τα λέμε. Το μήνυμά σας προς τους Σεραίους σε σχέση με την ανακύκλωση, θέλετε να το πείτε? Πάνω απ' όλα είναι η ανακύκλωση γίνεται για μας και καταλήγει σε μας. Πρέπει να γίνει η ανακύκλωση. Βλέπετε ότι με το πέρασμα του χρόνου τα πράγματα συνέχεια γίνονται χειρότερα. Επομένως δεν είναι μόνο αυτό που ζούμε σήμερα, είναι και αυτό που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων είναι πρωτίστως για μας, αλλά και για ένα καλύτερο μέλλον των παιδιών μας αργότερα. Και είναι υπόθεση όλων μας. Και θα πρέπει να μπούμε και στη διαδικασία ακόμη και στα παιδιά. Και θεωρώ ότι τα παιδιά πολλές φορές είναι πολύ πιο ενημερωμένα από εμάς τους ενήλικες. Και θα συνεχίσουμε με ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Νάτσιο, για τον Τάκη Χατζόπουλο, τον Σεραίο παραγωγό και σκηνοθέτη που έφυγε το Σάββατο του Λαζάρου από τη ζωή. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βούλο. Δημήτρη, εσύ τον είχες γνωρίσει και προσωπικά. Πες μας έτσι για τον σκηνοθέτη, αυτόν για τον Σεραίο σκηνοθέτη που στο έργο του είχε πάντα και ένα σημείο αναφοράς για τη γενέτειρά του. Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι πρόκειται για ένα σπουδαίο καλλιτέχνη και είναι χαρακτηριστική νομίζω η μακροσκυλής τιμητική δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Mm-hmm. Όπου αναφέρει μεταξύ των άλλων ότι επί 4 δεκαετίες χάρισε μέσω της ΕΡΤ εκατοντάδες εκπομπές υψηλής ποιότητας. Με ευρύτερη θεματολογία, από την παρουσίαση μείζωνων προσωπικότητων της νεότερης Ελλάδος έως την ανάδειξη με σιωπηλή ευαισθησία και ίχνος καταγγελτικού λόγου μεγάλων ζητημάτων με έμφαση στην άγνωση την υποφωτισμένη Ελλάδα. Αυτή που λέω εγώ, άλλη Ελλάδα. Είναι γνωστή η παρουσία, η εκπομπή του το παρασκήνιο. Έτσι, και για την καλλιτεχνική του αξία νομίζω ότι περιττεύει να πούμε τίποτα άλλο. Όπως ανέφερες και εσύ, να αναφέρω ότι είχε βραβευτεί για τον ντοκιμοντέρ με θέμα ουσιαστικά το χωριό του, το Γάζρο, όπου πραγματευόταν επί της ουσίας τις δυσκολίες των κατοίκων καπνοπαραγωγών και την ερήμωση που υπήρχε λόγω της μαζικής μετανάστευσης. Εγώ, όπως ανέφερες, έτυχε να συνδεθώ οικογενειακά μαζί του και να τον γνωρίσω προσωπικά τα τελευταία 22 χρόνια. Μπορώ λοιπόν να σας καταθέσω ότι πρόκειται για έναν εκλεκτό άνθρωπο με σπουδαίο χαρακτήρα, που δεν παρέλειπε να στηρίζει τους ανθρώπους γύρω του. Παρέμεινε συνδεδεμένος με τον τόπο καταγωγής του, επισκεπτόταν τον Γάζρο και διέμεινε εδώ σε συγγενικά του πρόσωπα όταν ερχόταν στις Σέρες. Είχε όμως επαφή και με τον πνευματικό κόσμο της Σεραϊκής κοινωνίας, με τον οποίο διατηρούσε επαφή χωρίς καμία έπαρση και μη επιζητώντας καμία διάκριση. Και αυτό που είπες ότι ο Γάζρος πάντα ήταν μέσα στην καρδιά του, για το ντοκιμαντέρ αυτό «Γάζρος Σερών» είχε λάβει το 1974 το βραβείο αρτιότερης παραγωγής στο ντοκιμαντέρ αυτό και από ό,τι μας λες επισκεπτόταν συχνά και τις Σέρες. Ναι, πάρα πολύ συχνά και όπως σας είπα είχε επαφή εδώ με τον πνευματικό κόσμο της πόλης, της κοινωνίας. Και δεν είχε καμία έπαρση και δεν επιζητούσε καμία διάκριση. Ήταν ένας άνθρωπος αθόρυβος, ουσιαστικός, ένας άνθρωπος ο οποίος τιμούσε και την πατέρα του και το χώρο που υπηρέτησε. Mm-hmm. Και το παρασκήνιο που δημιούργησαν ως συμπαραγωγός στην κρατική, στη δημόσια τηλεόραση, εμείς που μεγαλώσαμε, πάντα το σήμα της εκπομπής ηχεί στα αυτιά μας. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία και για όσα μας μετέφερες. Άλλωστε ήταν ένας άνθρωπος που τον γνώρισες προσωπικά, τον γνώριζες, είχατε επαφές. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζεις. Ευχαριστούμε και πάλι, Δημήτρη. Καλό απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ. Και εμείς στο σημείο αυτό να περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
επιστρέψαμε, συνεχίζουμε και στο Δήμο Συνδικής θα μεταφερθούμε αυτές αμέσως. Εκεί όπου στο Αχλαδοχώρι συνεχίζει να απασχολεί την τοπική κοινωνία το ενδεχόμενο κατασκευής φωτοβολταϊκού πάρκου 2.500 στρεμάτων περίπου έκταση. Οι κάτοικοι αντιδρούν και στην τελευταία συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο ελήφθη η απόφαση να παραμείνουν σταθερά στη θέση τους και να μην κάνουν πίσω. Ο αντιδήμαρχος Συνδικής, ο κύριος Βασίλης Τσαβλίδης, μας μίλησε για το θέμα. Για να ακούσουμε τι είπε χαρακτηριστικά. Καταρχάς, έγινε τοπικό συμβούλιο στο Αχλαδοχώρι. Συλλέχτηκαν υπογραφές. Ο κόσμος όλος είναι αναστατωμένος και δεν επιθυμεί να γίνει αυτό το τεράστιο φωτοβολταϊκό πάρκο. Κάναμε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο. Ομόφωνα είπαμε όχι σε αυτό το φωτοβολταϊκό πάρκο. Σαν Δήμος θα το τρέξουμε στο ΣΤΕ, δεν είμαστε ήσυχοι, δεν θα το επιτρέψουμε να γίνει αυτό, δεν πρέπει να γίνει αυτό, γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την κτηνοτροφία μας, με το περιβάλλον, είναι πάρα πολλά τα στρέμματα και στο κάτω-κάτω είναι και δημοκρατικό δικαίωμα να μην θέλουμε να γίνει αυτό το φωτοβολταϊκό πάρκο μέσα στο χωριό μας. Φτάνει πια αυτές οι επενδύσεις. Σας είπε κάτι η εταιρεία, ήρθε σε επαφή με τον Δήμο μας? Ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο η δικηγόρος του Δήμου. Απλά δεν μας ενημέρωσε όχι πώς θα γίνει το φωτοβολταϊκό, απλά ήθελε μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας. Αυτό. Αλλά δεν επιθυμούμε πρώτον, γιατί υπάρχει πρόβλημα την κτηνοτροφία μας, τους αγρότες μας. Προσπαθούμε εκεί πέρα να φέρουμε αγροτουρισμό που ήδη είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Και δεν θέλουμε τέτοιου είδους επενδύσεις. Αυτό, ευχαριστώ πολύ. Η εταιρεία έχει πάρει έγκριση περιβαλλοντικών μελετών, δηλαδή για να το ξεκινήσει. Το έργο έχει ξεκινήσει. Τα πρώτα βήματα. Η εταιρεία έχει πάρει έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης. Τα οικόπεδα, τα χωράφια, να πω, από το Δήμο Συνδικής δεν τα έχει πάρει και δεν θα τα πάρει, γιατί πήραμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνη όχι, να μην γίνει αυτό το φωτοβολταϊκό πάρκο. Εμείς δεν καθησυχάζουμε τίποτα. Κάνω έκκληση στους βουλευτές των Σερών, στον Αντιπεριφερειάρχη μας, όλοι μαζί να γίνουν μια γροθιά, να μας βοηθήσουν να μην γίνει αυτό. Θα είναι η καταστροφή του χωριού μας και γενικώς όλης της ευρύτερης περιοχής. Θα έχετε εξελίξεις, θα δείτε πώς πάει το πράγμα. Τώρα το στέλνουμε στο ΣΤΕ και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Μελέτη που θα κάνατε εσείς περιβαλλοντική για το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, έχει ξεκινήσει, που θα έκανε ο Δήμος? Έχουμε βάλει ήδη δικηγόρο για να πάμε στο ΣΤΕ το θέμα τα φωτοβολταϊκά. Και αναμένουμε τώρα τις εξελίξεις. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να αντιδρούν μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας θα φτάσουν για να μην γίνει αυτό το φωτοβολταϊκό πάρκο εκεί στην περιοχή του στο Αχλαδοχώρι. Εμείς τώρα θα αλλάξουμε εντελώς θέμα και οδεύοντας προς τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου θα μιλήσουμε μέσω Skype με τον υποψήφιο ευρωβουλευτή των Δημοκρατών, τον κύριο Μανώλη Αναγνωστάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ωραία, από την Αθήνα. Ακούτε. Ωραία. Δημοκράτες, Ανδρέας Λοβέρδος, ένα κόμμα για τις ευρωεκλογές που έχει συσταθεί πρόσφατα. Ναι, το κόμμα συστάθηκε πριν 1,5 μήνα, δεν είναι μόνο για τις ευρωεκλογές. Συστάθηκε για να παραμείνει στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Απλώς σε αυτή τη φάση συνέπεσε με τη σύστασή του να συμπέσουν και οι ευρωεκλογές. Οπότε θα έχει μέλλον, είναι αυτό που μας λέτε, πέρα από τις ευρωεκλογές. Έχει. Βεβαίως, θα έχει μέλλον να μας ψηφίσετε. Εάν δηλαδή περάσουμε στον κόσμο ως αυτό που είμαστε, γιατί αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι αυτό που είμαστε. Ότι είμαστε άνθρωποι που έχουμε κανονική, που έχουμε τη δουλειά μας, που ταυτόχρονα με τη δουλειά μας έχουμε και μια αυξημένη πολιτικότητα και προσπαθούμε, τουλάχιστον εγώ από τη δική μου μεριά, όσο αυτό το χρονικό διάστημα που είμαι ο δημοσιογράφος, να πιέζω στο να γίνουν κάποια πράγματα και να ελέγχω στο αν γίνονται κάποια πράγματα ή όχι. Σε αυτή τη φάση να περάσουμε σε ένα δεύτερο, τουλάχιστον όσο αφορά εμένα, σε ένα δεύτερο στάδιο που είναι να κάνουμε και πράξη αυτά τα οποία πιστεύω. Να τα κάνουμε να γίνουν ορατά αυτά τα οποία πιστεύω. Και ξεκινώντας από ένα ψηφοδέλτιο το οποίο ανταποκρίνεται από τους δημοκράτες, εννοώ πάντα
το κόμμα Δημοκράτης του Ανδρέα Λεβέρντου ανταποκρίνεται απολύτως σε αυτά που θέλαμε να δείξουμε. Δείχνουμε λοιπόν 42 άτομα που έχουν τις δουλειές τους, που είναι κανονικοί άνθρωποι και που μπορούν να μεταφέρουν τα μηνύματα της κοινωνίας στις κάθε είδους εξουσίες και στην Ευρώπη και στην Αθήνα. Αυτοί λοιπόν είναι οι δημοκράτες. Μας είπατε δύο φορές, μας αναφέρετε το κανονικοί άνθρωποι. Υποθέτω ότι αναφέρεστε στην επαφή που έχετε με τους πολίτες, δηλαδή αισθάνεστε ότι είστε άνθρωποι μέσα από την κοινωνία που συναντηθήκατε μέσα αυτό το κόμμα για να υπερασπιστείτε τα δικαιώματα, τα αιτήματα των πολιτών. Ακριβώς, ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Θα σας πάρω ένα απλό παράδειγμα από τη δική μου τη μεριά, γιατί ενδιαφέρον να έχει κανείς να καταλαβαίνει και μία άνθρωπο μιλάει γιατί συζητάμε μαζί κτλ. Mm-hmm. Εγώ θα μπορούσα, είχα άλλες δύο προτάσεις, όπως άλλα δύο κόμματα. Όπως το ένα ήταν εξασφαλισμένο ότι θα βγω. Αυτή τη στιγμή όμως η προσπάθειά μου είναι μια προσπάθεια η οποία δεν έχει πίσω καμιά δεύτερη σκέψη, παρά μόνο να προσφέρω σε αυτό που πιστεύω. Ότι πιστεύουμε, όχι πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι πιστεύουμε και θα κάνουμε καλύτερα. Διότι από εμάς να βγει ένας, αυτός θα είναι ο κ. Λεβέρντος. Καταλαβαίνετε, γιατί είμαστε καινούριο κόμμα. Βέβαια, εμείς προσπαθούμε να βγουν δύο και τρεις. Mm-hmm. Αλλά λέω ότι ξεκινώντας και λέω ότι εγώ θα κατέβω με αυτό το κόμμα, το κύριο συστατικό δεν είναι το να βγω, το κύριο συστατικό της σκέψης μου είναι στο να, στην προσφορά. Γιατί αν ήθελα να βγω, δεν και καλά, θα πήγαινα με άλλα κόμματα. Δεν θέλω να υποτιμήσω τίποτα. Θέλω να σας πω ότι αυτό που με κίνησε ήταν οι πολιτικές απόψεις mm-hmm. που έχω, που βγάζουν απολύτως με το κόμμα των Δημοκρατών, καθώς επίσης και η μεγάλη φιλία που έχω με τον Ανδρέα τον Λοβέρδο από τα πανεπιστημιακά μας χρόνια. Δηλαδή, σπουδάσαμε στη Θεσσαλονίκη μαζί. Αυτή λοιπόν είναι μια κανονικότητα. Δεν είναι μια πολιτική σκοπιμότητα. Δεν είναι το πρώτο συμφέρον μας να βγούμε. Δεν είναι το πρώτο συμφέρον να εκλεγούμε, να σκίσουμε εξουσία. Έτσι, ή κοινοβουλευτική εξουσία ή πραγματική εξουσία. Είναι να, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε κάνει συζητήσεις από αυτό. Mm-hmm. Αυτή η κανονικότητα από αυτό ορίζεται. Από τη διάθεσή μας να υπάρχει μια, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, να υπάρχει μια προσφορά. Η προσφορά αυτή πώς θα λάβει σάρκα και οστά, με ποια θέματα οι δημοκράτες ασχολούνται, σε ποια θέματα εστιάζουν, για να καταλάβουμε πού στέκεστε. Θα σας πω. Σε εμάς και σε μένα υπάρχει έτσι μια ιδέα μιας Ευρώπης. Θα ακούσατε το προηγούμενο χρονικό, αυτές τις μέρες, τις προηγούμενες 2-3-4 μέρες, θα ακούσατε τις απόψεις που είχαν τόσο και από τη Γαλλία όσο και από την Ιταλία, εκφράστηκαν σοβαρές απόψεις που έχουν βάσει τόσο και από τον κύριο Μακρόν όσο και από τον κύριο Λέτα. Και οι απόψεις αυτές βασίζονται αφενός μεν στον ανταγωνισμό που υπάρχει, δηλαδή στο πώς θα γίνει η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική, αφετέρου και πολύ σημαντικό, στο πώς θα γίνει η Ευρώπη να γίνει αυτόνομη, να κρατιέται στα δικά της τα πόδια, να μην είναι ουρά ούτε της Αμερικής, ούτε της Νοτιοανατολικής Ασίας, ούτε της Ρωσίας, κανένα, να κρατιέται στα δικά της πόδια. Για μας υπάρχει ιδέα της Ευρώπης. Η ιδέα της Ευρώπης είναι πάνω από αυτά. Είναι δηλαδή να έχουμε να είναι μία Ήπειρος που εκτός από το να είναι ενωμένη, να είναι η Ήπειρος των αθλητήτων, να είναι η Ήπειρος της δημοκρατίας, να είναι η Ήπειρος των στοχαστών, να ξαναγεννηθούν τα καφενεία, τα καφέ στην Ευρώπη, οι διάλογοι που υπήρχαν στον 20ο αιώνα και στο 19ο αιώνα, να ξαναγεννηθούν τα καφέ της Βιέννης και του Βερολίνου. Δείτε λίγο, αν γυρίσουμε στην Ευρώπη, ό,τι κοιτάμε είναι πίσω μας. Είναι ιστορία. Είναι δηλαδή ένα μουσείο για τους Αμερικάνους που έρχονται στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Ή για τους νοτιοανατολικούς, mm-hmm. στην νοτιοανατολική Ασία. Δηλαδή, θα πρέπει τώρα η Ευρώπη να δει μπροστά, να δει το μέλλον. Δείτε, η παπική Ιταλία, η οποία είναι η μήτρα του παπισμού και του καθολικισμού, έχει πρόβλημα από γενετικότητα.
Το ίδιο και η Ισπανία. Μην πάμε μακριά. Ναι. Το ίδιο βέβαια και η Ελλάδα. Αυτό θα έλεγα. Σημαντικό το θέμα. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν είναι η Ευρώπη που οραματίζεστε. Ωστόσο οι δημοκράτες δεν διστάζουν να μιλήσουν και για πατριωτισμό. Βεβαίως, μα σας είπα, είναι η Ευρώπη των εθνοτήτων. Είναι η Ευρώπη της τοπικής, των τοπικών ηθών και εθίμων. Είναι η Ευρώπη της γλώσσας. Είναι η Ευρώπη που αγκαλιάζουμε, δηλαδή μια Ευρώπη που τα αναγεννά αυτά. Δεν αγκαλιάζουμε μια Ευρώπη που τα κάνει όλα ίσα, τα ομογενοποιεί και τα κάνει να είναι ουρά κάποιων πραγμάτων. Δηλαδή, δείτε λίγο... Εμείς δεν θέλουμε, ας πούμε, στην Ελλάδα, για να πάρουμε ένα απλό παράδειγμα, δεν θέλουμε μια Ευρώπη όπου θα πηγαίνουμε στο αστυνομικό τμήμα για να καλούμε το 100 να έρθει να μας σώσει, όπως έγινε προχθές με την άτυχη αυτή κυρία. Δηλαδή ήταν στο αστυνομικό τμήμα για να σε δείξει, λέει, παρακαλώ πάρτε, και ούτε θέλουμε μια Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι μια γειτονιά της Ευρώπης. Δεν θέλουμε δηλαδή στην γειτονιά τη δική μας να παίρνουμε ένα τηλέφωνο για να βρούμε ένα αξιοπρεπές κρεβάτι στο ξενοδοχείο, στο νοσοκομείο, συγγνώμη, ή να βρίσκουμε, να έχουμε μια αξιοπρεπή σειρά στο συνταξιδοτικό που μας αξίζει, ή ακόμα και στις ιδιωτικές εταιρείες να μεσολαβεί κάποιος για να πιάσουμε δουλειά. Εμείς θέλουμε η Ευρώπη να έχει όλα τα στοιχεία της αξιοπρέπειας, της δημοκρατίας, των ιδεών, της διακίνησης των ιδεών. Και βεβαίως τον ανταγωνισμό, ο οποίος θα κάνει την Ευρώπη ισχυρή σε όλα τα επίπεδα, και βεβαίως την άμυνα την πανευρωπαϊκή, η οποία θα κάνει την Ευρώπη πανίσχυρη. Αυτό είναι το θέμα μας. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και είμαστε σε αυτή την πλευριά. Δεν παλεύουμε για να κάνουμε λόμπινγκ στις Βρυξέλλες, ξέρετε. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Ούτε να πιάσουμε άλλα συμφέροντα εκτός από τα δικά μας στην Ευρώπη. Mm-hmm. Εννοώ της χώρας μας, όχι τα προσωπικά μας. Mm-hmm. Η χώρα είναι η προτεραιότητα. Mm-hmm. Εσείς προσωπικά, κύριε Αναγνωστάκη, πώς κινείστε στον δρόμο προς τις ευρωεκλογές, στις επαφές που έχετε με τον κόσμο? Ποια θέματα είναι αυτά που συζητάτε περισσότερο? Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό θέμα είναι η Ελλάδα της ακρίβειας. Δηλαδή, μιλώντας για την Ευρώπη, αναρωτιέται ο άλλος, καλά και εσύ τι θα κάνεις στην Ευρώπη για να είναι η Ελλάδα πιο φτηνή? Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που θα κάνουμε. Θα πιέσουμε να υπάρχει ανταγωνισμός εσωτερικός. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν 4 πλοία για το Πάσχα τώρα στην Κρήτη, στα μέρη μας, ή να έρχονται στην περιφέρεια και να έχουν όλα τις ίδιες τιμές. Να μην υπάρχει κάτι φτηνότερο. Δεν μπορεί το εισιτήριο το ένα να είναι 41 ευρώ, το άλλο 39 και το άλλο 40. Δεν μπορεί το σούπερ μάρκετ στο ένα το κρέας να έχει 19, συγγνώμη, να έχει 9, στο άλλο 9,90 και στο άλλο 9,30. Δεν γίνεται αυτό. Κάτι γίνεται εκεί, καταλάβατε. Mm. Δεν μπορεί οι τράπεζες όλες να δίνουν τα ίδια επιπρόκεια. Δεν υπάρχει καμία ανταγωνιστική συνείδηση στον κόσμο. Δηλαδή, μόνο έτσι θα ανταποκριθούμε στην ακρίβεια. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα πιέσουμε από την Ευρώπη, θα πιέσουμε και από την Ελλάδα με την παρουσία μας, ούτως ώστε αυτά να γίνουν κανονικότητες. Ξέρετε, λίγο πριν πάω στο Open, στο κανάλι, ξέρετε, που ήμουν μέχρι τώρα, έκανα, γιατί έχω και ένα site ταξιδιωτικό, έκανα το γύρο της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας. Το ξέρετε ότι έχουμε την ακριβότερη βενζίνη? Το ξέρετε ότι έχουμε τα ακριβότερα αναψυκτικά, παραδείγματος χάρη, τα κρέατα, τα φαγητά, στα σούπερ μάρκετ σας μιλάω. Ναι, δυστυχώς η ακρίβεια είναι ένα θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως πολίτες και δεν ξέρουμε πώς θα βρεθεί λύση σε αυτό. Είναι ένα ζήτημα. Κοινή αγροτική πολιτική. Το άλλο πολύ μεγάλο θέμα, οι νέες τεχνολογίες στην αγροτική πολιτική, η κοινή αγροτική πολιτική. Όπως βλέπετε, όλα γίνονται χωρίς καμία συμμετοχή της χώρας μας. Το θέμα δεν είναι η χώρα να είναι μεγάλη. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται μέσω Ευρώπης για την κάθε χώρα. Να παίζεις
και να παίζεις ως μεγάλος. Είτε είσαι μικρός, είτε είσαι μεγάλος, να παίζεις σαν ψηλός. Και όχι να είσαι ψηλός. Και δεν βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο. Βλέπω να γίνεται είναι να είμαστε, να συνυπάρχουμε σε μια Ευρώπη που ο μεν κύριος Μακρόν είπε ότι είναι θυσιγενής. Εμείς λέμε, εγώ δηλαδή τουλάχιστον και ο κόσμος γύρω μας, το βλέπουμε όλοι και σε όλη την Ευρώπη, γιατί μιλάω και με την Ιταλία και με την... Όλοι λένε ότι η Ευρώπη είναι σε ένα στάδιο στο οποίο είναι ωραία, καταραίει με την έννοια του ότι δεν γίνεται τίποτα, καταλάβατε, με αυτή την έννοια. Και θα πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια και να προχωρήσουμε με την εμπειρία που έχουμε, με την δυνατότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα. Πηγαίνοντας λοιπόν προς τις ευρωεκλογές, έχετε να αντιμετωπίσετε, και με αυτό θα κλείσουμε, και ένα άλλο ζήτημα που είναι η αποχή. Και κυρίως... Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Ναι, ναι, εσείς μας ακούτε. Έχει πρόβλημα. Εγώ σας ακούω, ναι. Ωραία. Ολοκληρώνοντας, έλεγα, τη συζήτησή μας, πηγαίνοντας στις ευρωεκλογές, έχετε και ένα άλλο ζήτημα να αντιμετωπίσετε, αυτό της αποχής. Και ίσως της αποθυμίας της νεολαίας κυρίως να φτάσει στην κάλπη τη μέρα εκείνη. Πώς το βλέπουν αυτό οι δημοκράτες? Βάζετε πραγματικά τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Κοιτάξτε λίγο. Είναι τυχαίο αυτό? Είναι τυχαίο ότι από το 2000 και μετά, από το 2004 και μετά κυρίως, συνεχώς μειώνεται, συνεχώς, μα απολύτως συνεχώς μειώνεται η συμμετοχή του κόσμου στα κοινά? Γιατί δεν συμμετέχει? Διότι αναρωτιέμαι, εγώ συνέχεια αναρωτιέμαι και ρωτάω και τον γιο μου, ο οποίος είναι, σπούδασε και πάνω εκεί στην περιοχή σας και είναι στην ηλικία σας. Είναι 25 χρόνων παιδί. Αλλά και οι φίλοι του και η κοινωνία όλη. Γιατί? Διότι υπάρχει πολύ μεγάλη απαξίωση στη χώρα μας σε αυτά που συνέβησαν από το 8-9 μέχρι το 19. Υπάρχει πολύ μεγάλη απαξίωση για όλη αυτή την υπόθεση και ο κόσμος, η ουσία είναι ότι καταλαβαίνει ότι οι πολιτικοί δεν τους νοιάζει αυτή η χώρα. Τους νοιάζει μόνο να ξαναβγούνε. Καταλάβατε. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να ξαναβγούν. Και γι' αυτό το λόγο συνεχίζει και υπάρχει το ΣΦΕΤΗ, συνεχίζει και υπάρχουν τα τηλέφωνα, συνεχίζουν και υπάρχουν οι πιέσεις. Αυτός είναι ο βασικότερο λόγος. Δεν νοιάζεται κανένας, ας πούμε, όχι κανένας, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν νοιάζεται. Η κεντρική πολιτική σκηνή ζητά απεγνωσμένα την εξουσία και αυτή θέλει. Ενώ αντίθετα, εμείς ως μικρό κόμμα γαλούχοι, η γαλούχη στην οποία έχουμε και την οποία συνεχώς επαναλαμβάνουμε, δεν είναι αυτή. Είναι να προσφέρουμε τις προσφοράς. Δηλαδή να σηκώσουμε τα μανίκια και να κάνουμε αυτά που κάναμε στο ιδιωτικό τομέα, ο καθένας στην επιχείρησή του, ο καθένας στη μονάδα του, ο καθένας στη δουλειά του, να το κάνουμε να ξανααποκτηθεί εμπιστοσύνη. Γιατί χάνεται η εμπιστοσύνη? Εμείς, εγώ και εσείς, ας πούμε, άμα σας πω μια φορά ψέματα, δύο φορές ψέματα, τρεις φορές ψέματα, μετά θα με πιστεύετε σε αυτά που σας λέω? Τι θα κάνετε? Θα απομακρυνθείτε από μένα. Δεν υπάρχει άλλο λόγο, ξέρετε. Οπότε χρειάζεται ένα καινούριο ξεκίνημα. Και ο τρόπος να αποκτηθεί η εμπιστοσύνη των νέων απέναντι στην πολιτική και στην ευρύτερη πολιτική σκηνή αυτή της Ευρώπης, που έχει ένα βασικό ρόλο ως φιλοσοφία στην λειτουργία των κρατών μελών. Κύριε Νονοστάκη, η συζήτηση μαζί σας δεν θα τελειώσει ποτέ αν δεν βάλουμε μια τελεία. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια μέχρι τις ευρωεκλογές και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Πάρα πολύ. Σας απόγευμα. Και εμείς στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και πάλι εδώ.
Επιστρέψαμε, συνεχίζουμε και θα μεταφερθούμε τώρα στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας ΕΡΟΣ στην Εδραϊκή, όπου συνεδριάζει αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο ΣΕΡΟΝ. Είμαστε στο κομμάτι των ερωτήσεων και τη συγκεκριμένη στιγμή η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, η κυρία Παλάζη, απαντά στο φλέγον ζήτημα της λειτουργίας της Φιλαρμονικής, για να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς συζητείτε. Ταΐρη, ήσασταν αντιπρόεδρος τότε και με το διάστημα. Στο ερώτημά σας. Ας την ιστορική διαδρομή. Για να φτάσουμε σε μια κατάσταση, πρέπει να καταλάβουμε τι προηγήθηκε. Η σχολική χρονιά... Πώς το προσλάβατε ενώ δεν έχει ακόμα τελειώσει η διαδικασία της προσλήψεως. Αυτό ρωτάω. Μην απαντάτε λοιπόν την ιστορική διαδρομή. Αυτή τη στιγμή κάποιος βασικός δουλεύει, ενώ ακόμα στη διάβια κάποιοι ελπίζουν ότι μπορούν να καταθέσουν αίτηση. Και τι να απαντάτε επί αυτού. Αυτό σας ρώτησε. Συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, αλλά ας πούμε μια ιστορική διαδρομή τι έχει το προηγούμενο αιώνα στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα απαντήσω κι εγώ. Αντιπαρεμβόμενοι και τους χαρακτηρισμούς που έφτασαν στα αυτιά μου στη διάρκεια αυτής της συνεδρίας της Δημοτικής Επιτροπής, γιατί την οποία μας αρνήσατε παντελώς. Την οποία αυτό που με ενδιαφέρει είναι το σώμα να αντιληφθεί ακριβώς την κατάσταση και επιπλέον και ο κόσμος το οποίο συμφωνεί. Η Φιλαρμονική λειτουργεί σε ετήσια βάση, έτσι όπως το ετήσια βάση το αντιλαμβανόμαστε η εκπαιδευτική κοινότητα. Από το φθινόπωρο μέχρι και τη λήξη των. Του σχολικού έτου. Η στιγμή λοιπόν η χρονική στην οποία ξεκίνησα να προσπαθώ ενώ το προηγούμενο διάστημα από τις 5 Ιουλίου και μέχρι 31 Δεκεμβρίου θα έγινε η παραμικρή ενέργεια να ξεκινήσουμε να αναζητούμε ανθρώπους που θα μπορούσαν να πληρούν τις προϋποθέσεις, τις φορολογικές προϋποθέσεις, φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα, τη διαθεσιμότητα του χρόνου. Λοιπόν ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίσταση. Συγκεκριμένα σας αναφέρω ότι έκανε επαφές με πάνω από 10 και την ακρίβεια 12 ανθρώπους προκειμένου να βρω τον άνθρωπο αυτό που θα μπορούσε να έχει τη δυνατότητα χρόνου προκειμένου να έχει σε εβδομαδιαία βάση μαθήματα και ταυτόχρονα παρουσίες και εμφανίσεις όχι μόνο στις περιφορές αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, τοπικές γιορτές και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν που, στο οποίο καταλήξαμε είναι η συνισταμένη των δυνατοτήτων που υπήρχαν, με έχοντας το μυαλό μας προσανατολισμένο σε ένα στόχο. Με την σύσταση του οργανισμού εσωτερικής διοίκησης, αυτό λοιπόν το οποίο θα λύσει ουσιαστικά αυτό το πρόβλημα το οποίο ταλανίζει και είναι πρώτη εγώ που το καταγράφω, το Δήμο ΣΕΡΟΝ, θα είναι η δημιουργία μόνιμης θέσης. Η οποία μόνιμη θέση θα ορίζει αρχιμουσικό. Διότι, αν με επιτρέπετε, τι χρειαζόμαστε μαρτύρων όταν λέτε ότι εσείς πριν κάνετε το διαγωνισμό έχετε βρει τον άνθρωπο που θα το βάλει μέσα. Έχουμε ανάγκη να μας πείτε. Δεν χρειάζεται να μας πείτε. Μας είπατε λοιπόν ότι εσείς πήρατε τον άνθρωπο πριν κάνετε τον διαγωνισμό. Τόσο απλά. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Θα σα το πω, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Τον πήρατε πριν κάνετε τον διαγωνισμό. Να σα πω ότι καταλαβαίνω ότι κύριε Μεσελή, δόκιμα. Δεν είναι διαγωνισμό. Είναι πρόσκληση. Εντάξει. Ωραία. Βρείτε τον άνθρωπο, τον έχετε βάλει να δουλεύετε. Έτσι δεν δουλεύετε. Εσείς πώς δουλεύετε δηλαδή. Δεν πάτε να τραλάνετε τώρα. Θα μας τραλάνετε στην κυριολεξία. Δηλαδή έρχεστε να μάθετε. Τώρα απαντάτε. Τώρα αυτά που λέτε. Απαντάτε τώρα. Δηλαδή να σας αντικυρίσω το ερώτημα. Συγγνώμη, έρχεστε και ρωτάτε τώρα. Τόσους μήνες απραξίας μετά. Έρχεστε και ρωτάτε, κυρία Παλάζη, αντί να πείτε έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος. Το Πάσχα ήρθε. Είναι σήμερα το Πάσχα και έπρεπε να βρεθεί. Εγώ λοιπόν καλή την πίστη είπα την 28 Οκτωβρίου του 23, θελοντικά κάναν την παρέλαση και ας ξέρω την αλήθεια. Εντάξει, έρχεστε λοιπόν εντάξει. Τώρα και λέτε... 25 Μαρτίου του 23 επίσης. Λέτε, δεν βρήκατε, να λέτε λοιπόν το ότι βρέθηκε αυτή την ώρα άνθρωπος και ναι είναι μέχρι τον Νοέμβριο. Μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει και απασχολεί και εσάς ως προηγούμενη δημοτική αρχή και εμάς από τότε που αναλάβουμε. Η μόνη πραγματικότητα είναι η εξής.
ότι ένας μεγάλος Δήμος σαν το Δήμο Σερών δεν νοείται εν έτη 2024 και μετά από τόσα χρόνια να μην έχει μόνιμο υπάλληλο στη φιλαρμονική. Κοιτάξτε δεξιά σας για τον υπεύθυνο. Επομένως, όχι κύριε. Κοιτάξτε δεξιά σας για τον υπεύθυνο. Αυτή τη στιγμή έρχεστε και κάνετε μια περιγραφή ενώ δεν λέτε να καλύψετε. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα είπαμε ότι μόλις γίνει ο καινούργιος οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας που θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι να προκηρυχθεί, είναι πολιτική απόφαση την οποία εσείς δεν την είχατε λάβει κύριε Χρυσάφη να προκηρυχθεί. Τη λάβαμε να λειτουργήσουμε νόμιμα. Μόνιμη θέση. Δυστυχώς η πρόεδρος η τότε της σχεδής δεν λειτουργήσε νόμιμα. Αρχιμουσικού, το οποίο ξέρετε ότι γινότανε και κανένας ποτέ δεν αποφάσισε να το κάνει για μια φιλαρμονική ενός τόσο μεγάλου Δήμου όσο είναι ο Δήμος μας, με παιδιά, πραγματικά παιδιά που θέλουν να προσφέρουν και θέλουν, είναι μια μπάντα η οποία πραγματικά με αγάπη έκανε ό,τι έκανε μέχρι τώρα. Από τον Ιούλιο που σταμάτησε η φιλαρμονική, ουσιαστικά ολοκληρώθηκε, ας το πω, η νομική διεκδίκηση που εσείς ως προηγούμενη δημοτική αρχή δεν παρασταθήκατε. Καλά, πάνε, μέχρι είναι δυνατόν να ισχυρίζεσαι αυτά τα ψευδή. Είναι δυνατόν να ισχυρίζεσαι αυτά τα ψευδή. Ξάφη, ο μοναδικός υπεύθυνος, κυρία Δήμαρχε, ο μοναδικός υπεύθυνος είναι αυτός που έκανε λανθασμένα τη διαδικασία. Είτε το θέλουμε, είτε όχι. Έκανε κάποια λανθασμένη διαδικασία η προηγούμενη πρόεδρος με δικιά της εισήγηση. Προσλήθηκε άτομο το οποίο δεν έπρεπε να είχε προσληθεί. Δεν σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν διακόπτω, δεν αφήνετε να μιλήσουμε κιόλας. Δεν αφήνετε να μιλήσουμε. Όταν θα έρθει η σειρά σας, θα μιλήσουμε. Εντάξει, εγώ αυτή τη φήμωση 4 μήνες δεν μπορούμε να την ανεχτούμε. Είναι δυνατόν τώρα να μας προσβάλλετε, μιλάμε για αυτό. Εσείς προσβάλλετε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Έχουμε 10 φορές. Μα δεν ζητήσατε τον λόγο. Εντάξει, πείτε ότι θέλετε να καλύψετε την ανεπάρκεια. Αυτέ δεν θα ζητάτε τον λόγο και τον παίρνετε. Λοιπόν, εμείς ως Δημοτική Αρχή αναλάβαμε 1η του 24. Από 1η του 24 και το καλοκαίρι είναι άμεση πολιτική απόφαση. Θα προκηρυχθεί το καλοκαίρι μόνο η θέση αρχιμουσικού για την πάντα του Δήμου Σερών. Μέχρι τότε, οφείλουμε αυτό που δεν κάνατε 6 μήνες, να βρούμε δηλαδή έναν τρόπο μόνιμο και νόμιμο, συγγνώμη, όπως λέτε, να λειτουργήσει η φιλαρμονική και όχι παρακαλώντας τον ένα και τον άλλο να το κάνουμε. Ωραία, και το νόμιμο είναι να το προσλαμβάνετε χωρίς να έχει χρειάσει την κήρυξη. Κάναμε. Αυτό είναι το νόμιμο. Μέχρι 31-12 υπήρχε η κήρυξη. Ποια είναι η διαφορά τώρα. Ναι, και μέχρι τα 1-12 του 23 δείχνει το κάθε το πόδι. Αφήσαμε να ερημοδικήσει η υπόθεση. Αφήσαμε να ερημοδικήσει η υπόθεση. Χαίρεστε τώρα, κύριε Χρυσάφη, επί προσωπικού και μου λέτε δεν ήμουν ανώμημη. Τι μου λέτε τώρα. Εντελώς παράνομη. Και ο λόγος απομάκρυνσής σας είναι όλες οι παρανομίες που κάνατε στην Κεδίρ. Είναι ξεκάθαρο τώρα αυτό. Ξεκάθαρο. Γιατί να μην ανοίξουν το στόμα. Να μην ανοίξουν το στόμα. Έχετε ανοίξει 6 μήνες με λάσπη. Εδώ θα υποθούν όλα όταν πρέπει. Όταν πρέπει. Δεν θα αποφευθούν τίποτα. Όταν πρέπει. Όταν πρέπει. Εννοείται ότι θα ανοίξουν. Δεν είναι δικαστήριο. Όταν μιλάτε για παρανομίες. Βεβαίως. Λοιπόν, μέχρι τώρα παρακολουθούσαμε το τι συμβαίνει μέσα στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου και ακούγαμε
τους διαλόγους. Το περίεργο είναι ότι τώρα κόπηκε ο ήχος, ενώ υπήρχε μεγάλη ένταση και όσα διαμύφθησαν, η αλήθεια είναι ότι μας προκάλεσαν έτσι και την περιέργεια, γιατί ακούστηκαν βαριές κουβέντες και εκεί που άναψε ο καυγάς, τα λέγαμε μέσα εισαγωγικά, κόπηκε δυστυχώς ο ήχος, ενώ θα είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε το τι ακριβώς λέγεται αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι η φιλαρμονική του Δήμου, η οποία υπολειτουργούσε, τώρα δεν λειτουργεί. Το ζητούμενο είναι να βρεθεί τρόπος να λειτουργήσει και πραγματικά είναι απορίας άξιον πως ο μεγαλύτερος δήμος του νομού δεν μπορεί να βρει τρόπο να λειτουργήσει η φιλαρμονική, όταν βλέπουμε άλλους δήμους να έχουν τη φιλαρμονική τους και να λειτουργεί απρόσκοπτα. Εμείς εδώ στις Σέρρες δεν μπορούμε να βρούμε τον τρόπο. Αυτός αναζητείται. Υπάρχει ερωτηματικό για ποιο λόγο έχουν φτάσει τα πράγματα ως εδώ. Υπάρχουν, όπως σας είπα και λίγο πριν, οι κατηγορίες που ακούστηκαν. Έχει δοθεί ο ήχος. Ακόμη δεν έχει επιστρέψει ο ήχος. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Δήμαρχος δεν βρίσκεται. Είναι βέβαια περίεργη και η σκηνοθεσία. Ο τρόπος δηλαδή που βλέπουμε τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλό θα ήταν να βλέπουμε αυτούς που καταθέτουν τις ερωτήσεις και να βλέπουμε αυτούς που κάνουν το διάλογο. Εδώ βλέπουμε ένα πλάνο σταθερό και στο μικρό παραθυράκι κάτω δεξιά τη Δήμαρχο, το Προεδρείο. Βλέπουμε ότι έχει σηκωθεί η Δήμαρχος. Το πλάνο, ναι, όπως πολύ σωστά επισημαίνει και η Βαΐα, το πλάνο είναι του Δήμου, δεν είναι κάτι που σας μεταδίδουμε εμείς. Οι κάμερες είναι σταθερές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει διακοπή. Λογικά υπάρχει διακοπή, αφού έχουν αποχωρήσει Δήμαρχος και το Προεδρείο. Η ένταση βέβαια δεν φαίνεται να έχει καταλαγιάσει. Βλέπουμε τον κύριο Χρυσάφη να κουνάει χέρια, να μιλάει, να απευθύνεται σε κάποιον, δεν βλέπουμε σε ποιον και το βασικό είναι ότι δεν ακούμε και κάτι. Ας ελπίσουμε ότι όταν ξεκινήσει ξανά η συνεδρίαση, ο ήχος θα έχει αποκατασταθεί. Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα της μετάδοσης της συνεδρίασης, γιατί το δελτίο τύπου ανέφερε ότι όσοι θέλουν μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση μέσα από αυτό το σύνδεσμο. Ας ελπίσουμε ότι θα αποκατασταθεί ο ήχος. Εμείς έφυγε και η πρόεδρος λοιπόν από τη θέση της. Έχει φύγει η δήμαρχος και ο ήχος αναζητείτε. Εμείς περνάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Παρακολουθούσαμε λίγο πριν τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διακόπηκε και μετά από πεντάλεπτη διακοπή επανήλθε και συνεχίζει να συνεδριάζει το σώμα. Επανήλθε και ο ήχος, οπότε θα περάσουμε να παρακολουθήσουμε λίγο ακόμη το τι συζητείτε. Είναι σίγουρο ότι αυτό δεν μπορεί να συνοδεύεται από χαρακτηρισμούς και κατηγορίες οι οποίες δεν έχουν θέση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και θα το πω. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διτεύσει 2-3 μήνες και νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί και η κοινωνία έξω, θέλω να το κατανοήσουμε όλοι, δεν είναι μία ενότητα, μία ολότητα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας ακούν, υπάρχουν άνθρωποι που σας ακούν, υπάρχουν άνθρωποι που ακούν όλους. Και αξιολογούν. Ναι, θέλετε να με. Βλέπετε ότι προσπαθώ να βάλω σε μια πολιτική, σε ένα πολιτικό στίγμα. Η μου άποψη. Έτσι. Προσπαθήσατε να δυναμητήσετε το κλίμα. Ωραία, έχετε την προσωπική σας. Έχετε την προσωπική σας άποψη. Εδώ δεν είμαστε δικαστές. Επαναλαμβάνω το κομμάτι. Μιλήσατε.
διακόψατε. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, μπορείτε να με διακόψετε στο τέλο. Άρα εσεί το διακόψετε, μέχρι τώρα διαμαρτυρώστε τα που διακόπτω εγώ, ναι. Κάνετε το ίδιο. Ω πρόεδρο. Ωραία. Έχω και εγώ δικαίωμα να έχω άποψη όμω. Προφανώ. Κοίτα την άποψη. Αφού τελειώσει, η άποψή σα. Ωραία, τελειώστε, σα παρακαλώ. Θα τελειώσω. Το ότι έχω μια πολιτική θέση για το κομμάτι τη ερώτηση που τέθηκε και έχουμε μια πολιτική θέση. Ότι ένας από τους στόχους της απομάκρυνσης της κυρίας Παλάζη είναι ότι δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες για μια σειρά θεμάτων στην ΚΕΔΙΣ, έχει να κάνει σαφέστατα με το ερώτημα που τέθηκε. Γιατί είναι προέκταση, η κατάσταση που βιώνουμε τώρα είναι μια προέκταση αυτών των ελληνιών. Αλλά το ερώτημα δεν ήταν αυτό. Και δεν απαντάει, δεν απήντησε κανένα στο ερώτημα για ποιο λόγο έχετε ήδη προσλάβει τον συγκεκριμένο πρόσωπο χωρίς να έχει τελειώσει προθεσμία. Εκτός αν και αυτό, με τις φωνασκίες και τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να χαμηλώσουν το επίπεδο, είναι και αυτό ένα μέρος που συνεχίζεται. Το να μην απαντήσετε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Παλάζη, δεν χρειάζεται να απαντήσετε. Επειδή δεν χρειάζεται να θα απαντήσω, θέλω να διευκρινίσω απλώς κάτι. Γιατί όλα σήμερα καταγράφονται. Και επειδή λέγονται πράγματα τα οποία δημιουργούν εντυπώσεις πολιτικές, αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή που καταγράφει εδώ ο πρώην Δήμαρχος είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό επί προσωπικού και θα κινήσω όλες τις νόμιμες διαδικασίες γιατί σήμερα λοιπόν εγκαλούμε ότι δεν ακολούθησα μια νόμιμη διαδικασία. Έτσι. Τη στιγμή που ήμουν πρόεδρος στην ΚΕΔΙΣ, αντιπρόεδρο είχα τον κύριο τα ίδια απέναντί μου που διατέλεσε πρόεδρος στη συνέχεια. Επίσης, ανέλαβε μαζί με τον κύριο Ταΐρη, αντιπρόεδρος της ΚΕΔΙΣ, ο δημοτικός σύμβουλος και δικηγόρος στο επάγγελμα, κύριος Κατιρτσόμου. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα και δημιουργούμε εντυπώσεις περί μη νομότυπης διαδικασίας, όταν όλοι τους αυτή τη στιγμή υποκριτικά ισχυρίζονται ότι δεν τηρήθηκαν νόμιμες διαδικασίες, ενώ πολύ καλά ξέρουν ότι πρώτον, μετά την αποχώρησή μου, ρημοδίκησε η υπόθεση αυτή, δεν στείλανε δικηγόρο αντιπρόσωπο της ΚΕΔΙΣ στο δικαστήριο και επιπλέον ότι η σύμβαση ακυρώθηκε όχι επί των τυπικών προσόντων του υποψηφίου, αλλά επί της διαδικασίας για την οποία διαδικασία δεν είναι νομικό, να ξέρω, είχα νομική σύμβουλο. Σήμερα λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω, ψύχρεμα και χωρίς χαρακτηρισμούς, γιατί δεν βγήκε από το στόμα μου παραμικρός χαρακτηρισμός, λέω λοιπόν ότι αυτό εγώ θα χρησιμοποιήσω και θα κάνω όλα τα ένδυκα μέσα που μου επιτρέπει ο νόμος, γιατί δεν είναι δυνατόν. Η συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα ζητήσω από το Προεδρείο εγώ να λήξει εδώ. Απάντηση χωρίς να μην απαντήσει. Κύριε Χρυσάφη, δεν σας διέκοψε. Συνεχίζετε όμως. Όλοι και να τα ήλγίζετε. Απάντηση δεν πήρατε βέβαια. Πήρατε την απάντηση που θέλατε, κύριε Μησελίδη. Η διαδικασία είναι η εξής. Γίνεται η ερώτηση χωρίς να σας διακόψουν. Ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος, εντεταλμένος σύμβουλος, δίνει την απάντηση χωρίς να διακόψετε. Αν δεν σας αρέσει η απάντηση, μπορείτε να κάνετε μία διευκρινιστική ή να κάνετε τις δηλώσεις σας όταν μετά. Αυτά. Το να διακόπτετε τον άνθρωπο που μιλάει. Και επειδή δεν σας αρέσει η απάντηση που ακούτε και δεν είναι αυτό που θέλετε να ακούσετε, δεν είναι διαδικασία. Με συγχωρείτε. Το θέμα έχει εξαντληθεί. Πάμε παρακάτω. Θα παρακαλέσω είτε στην επόμενη ερώτηση. Ποιο είναι ο κύριο. Όχι, κύριε Μησελίδη. Όχι, δεν σα άρεσε. Δεν σα άρεσε. Διευκρινιστείτε το πρόβλημα. Το θέμα έχει λήξει. Μπορείτε να το φέρετε στη λογοδοσία. Μπορείτε να το φέρετε στη λογοδοσία και να το συζητήσουμε όσο θέλετε. Αποφασίζουν και διαθέσουν. Ο κύριος Χρυσαφίδης έχει ζητήσει το λόγο. Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία ερώτηση αφορά την απόφαση του Υπουργού Παιδείας Σχημάτων για Αθλητισμού και έχει να κάνει σχετικά με την τροποποίηση 7 πράξεων λόγω μεταφράσεως από το τοπικό πρόγραμμα ανάπτυξης 2021-2025 του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Και θα ήθελα, διαβάζοντας την απόφαση, και θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις, αν τις ξέρει η κυρία Δημοσίκα. Αυτά συμβαίνουν τώρα στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, μια συνεδρίαση με αιχμές, με κατηγορίες, με εντάσεις. Πολλά ακούστηκαν και επί της διαδικασίας. Συνεχίζεται η συνεδρίαση, εμείς όμως εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος για σήμερα. Ακολουθεί η εκπομπή «Πέστο» στην κυρία Στέλλα και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2.30. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα.